Get Fact Season 2 Episode 3, μια παραγωγή της Copper Media Collective. Έχει μπουτούτα, ναι, έχει μπουτούτα. Λοιπόν, μπορείτε να μας έβρετε και εμάς και την Copper Media Collective. Facebook, Instagram, Copper Media Collective έχει και σελίδα, εμείς ακόμα. Μπορεί να κάνουμε σε κάποια φάση να δούμε, Παναγιώτη, κάνουμε κάτι. Ναι, και μπορείτε να μας έβρετε και στο TikTok μας σαν Get Fact, at Get Fact CY. Λοιπόν, μαζί μου σήμερα έχω τον Μάικ. Γεια σου, Μάικ. Γεια σου, καλέ μου, τι κάνεις. Εγώ καλά, εσύ. Είμαι πολλά καλά, ρε φίλε. Παίζεις τίποτε. Πολλά πράγματα, ρε φίλε. Ξαναδες καθόλου κανένα από τα επεισόδια μας. Ναι, ρε. Είσαι πολύς άντρας. Προχωρούμε. Λοιπόν, οπότε αν ξέρεις πάνω κάτω εντάλλως δουλεύει το Get Fact, η μόνη διαφορά πλέον στο Season 2 είναι ότι δεν κάνουμε το Factor Not. Γιατί κανένας δεν καταφέρει να κερδίσει το Factor Not, μόνο ένα μωρό 8 χρόνια καταφέρει η Σάσα. Wow. Οπότε έρχεψαν να μετρούμε παραπάνω στους τελευταίους παρά ως πρώτους. Γι' αυτό και ακυρώσαμε το να δεις στο τέλος να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όταν μπορούμε να ξεκινήσουμε απευθείας, ναι. Εσύ οδηγάς και εγώ ακολουθώς, no worries, go. Τέλεια. Λοιπόν, Ολυμπιακούς παρακολουθάς. Ολυμπιακούς αγωνές. Τι άλλους Ολυμπιακούς εσύ. Μπορώ να θέλω γαύρους να πίνουν και έρχονται. Ρε. True. Ναι. Αγώνες. Πολλά σπάνια. Okay. Εγώ να σου πω λίγο για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 1904. Α, προχτές. Ναι. Προχτές, αντιπροχτές, ναι. Και να σου πω για έναν συγκεκριμένο άθλημα στους Ολυμπιακούς αγώνες του 1904, το μαραθώνιο. Mm-hmm. Στον οποίο, τι έγινε, ήταν βασικά έναν παναήρι γενικώς η όλη φάση. Γιατί το τι έγινε. Το λοιπόν, ο πρώτος που κέρδισε, π.χ., το παραπάνω μέρος της διαδρομής έκανε το πάση σε αυτοκίνητο. Τον οθόρεν καρέ. Είχε αυτοκίνητο δε. Όχι ρε. Να που έγινε. Βασικά ξεκίνησε να βουρά σε κάποια φάση να κατάλαβε ότι θα τελειώσει τον αγώνα. Κάτι έπαθεν τέλος πάντων. Και απλά ήσαν μέσα σε έναν αυτοκίνητο. Και προς το τέλος του αγώνα που έμεινε ξέρω εγώ έναν 1,5 χιλιόμετρο. Όχι μπορείς και πιο λίγο. Να που έγινε. Εκατέβασε τον ομάδα του από το αυτοκίνητο. Και πιάνε τον που τις μασκάλες και έκαναν τα πόθηκια του έτσι. Όπως τους σύλλους τους βάλεις πάνω από το νερό. Και έκαναν τα πόθηκια του έτσι. Και απλά διασχίσαν τη γραμμή και δεχτήκαν το. Οπότε ο δεύτερος που ήρθε σε εκείνη τον αγώνα, ο οποίος τελικά κατάληξε πρώτος, ήταν που έγινε. Ανακαλύψαν το δηλαδή. Πε μου. Ανακαλύψαν τον πρώτο, δεν κάνει μαλαγία, ας πούμε. Ανακαλύψαν το σε κάποια φάση τον πρώτο. Mm. Ο δεύτερος ήταν ένας ταχυδρόμος, ο οποίος τελευταία στιγμή αποφάσισε ότι θέλει να βουρήσει τον αγώνα, και είχε καν ρούχα, γιατί τα λεφτά που φύλαξε για να αγοράσει ρούχα και παπούτσια για τον μαραθώνιο πήγαινε και φάντα. Στις γενέτσες και στα ποτά την προηγούμενη νύχτα. Οπότε την επόμενη μέρα πήγαινε απλά με τα παπούτσια, τα μαύρα, τα επίσημα. Από θεραπεία, ναι. Και το παντελόνι το κανονικό, το οποίο απλά σχέσαν του τόσο τα γόνατα οι άλλοι για να μπορέσει να βουρήσει. Εδώ είσαι ένα advantage, ρε. Είναι advantage, ρε. Έφυλε για εμάς ήταν χειδρόμος το 4, υπερπάδας. Apparently, ναι. Μα μιλούμε για μαραθώνιο. Ναι, ο συγκεκριμένος όμως επειδή είσαι και 4 μέρες να φάει σε κάποια φάση της διαδρομής, σταμάτησε και έκλεψε κάτι μήλα. Και έφανε τα μήλα τα οποία τελικά ήταν χαλασμένα. Και ο παράνοικο είναι να γίνει με σύγχρονες. Τα οποία ήταν χαλασμένα και αρρώστησε, φυρτήκε για λίγο και στο τέλος απλά τερμάτισε τέταρτος. Ενώ ήταν αυτό για να τερματίσει δεύτερος. Επίσης στον αγώνα... Είχε, ναι. Ναι, επίσης στον αγώνα είχε πιο που τον τους... Βούραν τον άνθρωπος που το κλέψε να μίλα. Μπορεί, ναι. Μάχες, τις βούρας πιο γλύωρα, μας σε βρούμε να μίλα. Μπορεί. Επίσης στον αγώνα είχε πιο που τον τους local tribesmen τους έχω δάμε. Εντάλλωσαν να το πούνε στα ελληνικά. Τόπακες ηθαγενείς. Τόπακες ηθαγενείς, μπράβο. Σε πολλοί. Ήσαν και δύο τόπακες ηθαγενείς, οι οποίοι ο ένας που τους και ο τουλάχιστον ήταν θεωρείται πολλά δυνατός αθλητής, αλλά κατάφεραν και τερμάτισαν μόνο 12ος γιατί τη μισή διαδρομή έβρουσαν το σίλι. Ναι, ρε φίλε. Πλείς πέμω ότι είσαι αλότοσο. Είσαι αλότοσο. Είσαι αλότοσο. Και εντάξει, θα κάτσω να σου το πω λόγω τώρα. Βάλαμε link που κάτω, πάντα έχουμε links. Δεν πάει, τους Ολυμπιακούς από ξανά επεισόδιο τον Benny Hill του. Ακούετε σαν επεισόδιο τον Benny Hill, ναι. Λογικά μου και πού να ξεκινήσαν να βάλουν κανόνες. Τη μουσικού, ας πούμε. Πρέπει να είναι μουσικό. Και το γερούι με το... Πάμε παρακάτω. Να σου πω για τα ρεκόρ Guinness. Αρέσκει μου πάρα πολλά να παρακολουθώ ρεκόρ Guinness γενικώς. Ότι και αν κάνουν, γιατί είσαι μαλακίες υποτίθεται. Φίλε, actually ήμουν παρός σε δύο ρεκόρ Guinness. Έλα ρε. Στο έναν είχα λάβει και μέρος. Και το άλλο απλά παρακολουθήσαμε ότι την ώρα που έγινε σκέτου. Πες μου κοινό που έλαβες μέρος να... Κοινό που έλαβα μέρος ήταν στην Βουδαπέστη το 2005. Και ποιο ήταν το point. Το point ήταν, άκου τώρα, ήταν
ρεκόρ για παραπάνω αριθμών ζευκαρκών που φιλιούνται ταυτόχρονα πας σε γέφυρα. Δηλαδή το ταυτόχρονα... Τώρα δεν να σου πω, πήγαμε τζάμε, γραφούμαστον και διούσαμε μας πάνω καπέλη που έγραφε τον αριθμό μας πάνω, το 1200 κάτι ξέρω εγώ. Μπουρδέλο επίσημα. Με το δεγκομερά μου, ναι. Πήγαμε, ευκήκαμε πάνω στην κρεμαστή τη γέφυρα της Βουδαπέστης. Συναχτήκαν καμπόσεις, είχαν έναν τύπο που απλά στέκουν τζαμεύες δε μουσική. Ξέρω σε μια φάση να σταματήσει μουσική και λέμε, okay, να σας μετρήσω, countdown, και θα φιλιέστε για 10 δευτερόλεπτα, για να μετρήσει το ρεκόρ. Πράγματι, στα 10 δευτερόλεπτα, μέτρησε μας. 3, 2, 1, ξεκίνησαν φιλιόμαστον, ησυχία φουλ, ακούτε μόνο το... Ναι ρε, απάντα μιλάς. Ναι, και απλά φιλιόμαστον για 10 δευτερόλεπτα, όχι, δεν ήταν για το πώς είναι ώρα, ήταν για το πώς ζευκάρκαν έναν ταυτόχρονα πάση με τα γέφυρα. Ναι, εφάμας εννοείται, ύστερα που σκέφτομαι, σε ξανασπάστηκε το ρεκόρ, κάπου στην Αμερική νομίζω. Φασωθήκαν όλοι ρε, την εβδομάδα ρε, ήταν που... Ναι ρε, και το άλλο ρεκόρ ήταν πάλι εκεί κάτω που είδα, που ήταν η πιο... η συναυλία που πήγε παραπάνω ώρα και ήταν νομίζω σχεδόν 4 μέρες έπαιζαν non-stop live και εγώ πήγα και είδα τους τις τελευταίες και ώρες που έπαιζας. Ένα λεπτό, περίμενε. Ήδη... Ναι. Τέσσερις ημέρες, ούτε ναι. Να χέσουν, ούτε να φάσουν, ούτε να... δικαιούνται μόνο να πάει τοίλετ, μόνο, και τώρα συμπάσεις στη σκηνή. Α, εντάξει, μα τούτο είναι... Τέσσερις ημέρες άυπνος, ρε. Μόνο και μόνο τέσσερις ημέρες άυπνος. Κάνα κουτσούς ανώτες. Να σου πω, τα τελευταία 3 τρόφια που παίξα, έκανα συνέτσι έναν... Εάν αυτόν τελευταίο, ξέρεις, όπως που βουράς και μηνίσκεις στον κομμάτι, μπράβο, έναν τεμαράζ, ας πούμε, και παίξαν τα ρε φίλε, ήταν απίτ κομμάτια, ήταν καλή φάση, ήταν folk band. Ήταν φάση Hans Zimmer, Anyway. Επιάνε ένα εκατομμύριο ευρώ. Φίλε, δεν ξέρω τότε να μπορείς να σας είναι. Έχει ταρίφα νομίζω, ναι. Κοίτα, έχει ταρίφα, ναι. Αλλά όχι ότι είναι, δεν κάνω ότι μεγαλύτερο κουπέπι τώρα να πιάνε ένα εκατομμύριο ευρώ. Ναι, αν είναι το πιο μυαλό κουπέπι, ναι. Ήταν που καθόμαστε, κλείστε όλοι να πάμε να... Έχει actual λίστα μες στη σελίδα τους με ρεκόρ τα οποία δεν έσπασε κανένας ακόμα. Αλλά είναι πολλά περίεργα. Έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ... όχι να βάλω σκορπιό μες στη μουτή. Όχι. Έχει κάτι άλλο του στυλ, πόσους δίσκους του pick-up μπορεί να σπάσεις πάση και λες σου μες σε 20 δευτερόλεπτα. Ούτε ένα. Ή, ξέρω εγώ, ποια είναι η πιο πολλή αποστάση που μπορεί να πητήσεις γάλα από το μάτι σου. Γάλα που το μάτι σου. Ναι. Που τη ρόβα του μαθιού σου. Ναι. Βουάω, έμαλα να μπω μετά να δω κάτι να πω. Όχι, φαντάστε πως εσύ που το κάνω για να έχει παγκόσμιο ρεκόρ. Πάνω από ποια εκατομμύριο. Βασικά το fact είναι για το πώς δεν ξεκίνησαν τα ρεκόρ τα Guinness και είναι η ίδια η εταιρεία Guinness που έμεινε μπύρες. Seriously. Η εταιρεία Guinness που έμεινε μπύρες είναι η ίδια η εταιρεία που έχει τα ρεκόρ Guinness. Αυτό το λόγο είναι το ίδιο, ρε. Τα μαλαγία. Το λόγο είναι το ίδιο. Ναι, και πώς δεν ξεκίνησε η όλη φάση. Είχαν τόσο πολλά συχνά καυκάες μέσα σε μπειραρίες στην Αγγλία για ερωτήσεις τις οποίες κανένας δεν είχε την απάντηση. Και βρέθηκε ένας τύπος και είπε, OK, που είχε την Guinness, και είπε, OK, θα δημιουργήσω ένα βιβλίο το οποίο θα απαντά τις ερωτήσεις, τις πιο κοινές ερωτήσεις. Και η πιο κοινή ερώτηση τότε που ξεκίνησαν το βιβλίο Guinness ήταν το πιο γλίωρο, ποιο είναι το πιο γλίωρο πουλί θύραμα. Και δημιουργήθηκε το βιβλίο Record Guinness για να μπορεί να απαντήσουν τις ερωτήσεις. Και είναι θεσμό και διάγει τόσα λεφτά. Yes it is. Είναι να πάμε να ανοίξουμε μετά ρε άσπρη. Σοβαρά. Θα πάμε να ανοίξουμε το βιβλίο να βρούμε. Ξέρω εγώ. Κάτι με το ακάτσι. Θέλω να κάνουμε κάτι με το ακάτσι. Έχει σελίδα, ρε. Έχει σελίδα. Η σελίδα του Guinness, άμα μπεις μέσα, έχει tab το οποίο σου γράφει ρεκόρ τα οποία δεν σπάσε κανένας ακόμα και μπορεί να τα σπάσεις εσύ. Κουπέπι. Κουπέπι. Για να φάω με το. Θέλω γάλα που το μάτι, ρε. Θες γάλα που το μάτι σου. Θέλω γάλα που το μάτι. Πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να ολόπαχω, να ξέρω εγώ κάτι, γιατί μπορεί να παίζει ρόλο το πόσο πασί είναι το γάλα. Είμαι και λάχτος ή τόλερα. Και με φορείς φαγούς, γιατί θα φκεί. Όχι, εφορώ ποτέ φαγούς. Γι' αυτό που θέλεις να μπροστά, εντάξει. Αν όλος ο κόσμος, ανά το παγκόσμιο, έπαιζε ένα τουρνουά πέτρα χαρτί ψαλίδι, ναι. Πόσους γύρους νομίζεις ήταν να πάρει? Πολλά καλό τούτο. Αυτό εντάξει ρε, ασχεδόν. Να του πω ρε, απλά θέλω να δω αν θα κουτσίζει.
Θα σας ακουτσίσω, ξέρω εγώ, περίμενε, βάρμελα ξανά μες στο setup. Πουλί την ίδια ώρα να κάνουν το μια... Όχι, όχι, όχι. Ούλος ο κόσμος κάνει έναν τουρνουά πέτρα χαρτί ψαλίδι. Δηλαδή, ας πούμε εμείς οι δύο δάμε κάνουμε, ο νικητής περνάς στον επόμενο γύρο, ο άλλος στον επόμενο, ανά το παγκόσμιο. Πόσους γύρους ενάχε. Ναι. Μια φάουσα, είμαστε 8,5 δισεκατομμύρια. Σημαίνει ότι να γίνει διαδίο. Πάρ' το στα 7 δις, για να είναι πιο στρογγυλό. Είναι γιατί εσύ που έχουν σύρκα, σωστό. Τι. Ναι, ισχύει. Αφού ισχύει. Ισχύει. Ναι, ισχύει. Σιάζεσαι ποιον έφερες. Ένα από τα φάκ που είπαμε είναι ότι αν έχεις πιο σύρκα, έχεις τον average παραπάνω σύρκα από τον παραπάνω κόσμο. Ναι, σωστό. Έχεις παραπάνω από το average των σύρκων του παραπάνω κόσμου. Αλλά πέμπω πόσους γύρους νομίζεις. Είναι 7. Πες 7 δις. Υποτίθεται να παίξεις που μια φορά η μισή με τους μισούς. Ναι, οπότε είναι να παίξεις στα 3,5. Μετά να παίζεις... Μετά κατ' ούτου πρέπει να του πω το άλλο με τα χαρκιά. Anyway. 1.75. Θέλω να ρω το αριθμό. Είναι ο μόνος που να το καταλάβει. Ξέρω πόσους γυρούς. Ξέρω 10, 20. 33. Είναι πολύ, είναι πολύ, όχι. Γιατί νομίζεις επειδή είναι τόσες πολλές ο κόσμος, είναι παραπάνω γύρι. Ξέρεις, όπως μου το πες με την νοσηρή μου φαντασία, νομίζω ότι να παίζω ούλοι εναντίον ούλων. Όχι, όπως το Champions League, αν είναι ο δέρος να περάσω. Όχι, είναι round robin. Ναι, ο καιρό δώσε πίσω. Αν παίξουμε ούλοι μεταξύ μας, πόσους γύρους εντάξει. Όχι, εντάξει, γάμα το. Άισε τώρα να του πω το άλλο. Λοιπόν, τούτη είναι ερώτηση που κάνω σε διάφορον κόσμο για να δω πόσο γλύωρα είναι να πιάνουν τούτο που να τους πω. Λοιπόν, αν πιέσεις μια τράπουλα χαρκιά. Με γελάς, ρε, μούτσο. Αν πιέσεις μια τράπουλα χαρκιά. 52 χαρκιά. Μπράβο, και είναι 100 σύστα. Ο αριθμός των πιθανών συνδυασμών που μπορούν να γίνουν στο πώς είναι εκατομμένα. Εντάξει, εντόσο πενταθήκο θαυμαστικό. Ναι. Λοιπόν, για να σου εξηγήσω όσο μεγάλος είναι, πρέπει να σου δω ένα παράδειγμα για να το καταλάβεις. Λοιπόν, ναι, τον γράψω εγκάτω. Πάρα πολύ μεγάλος, έτσι θα καταλάβεις. Ναι. Λοιπόν, για να καταλάβεις το πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός που πάμε να τον γράψεις κάτω, φαντάσου τον εαυτό σου να στέκεσαι, πας στον εισημερινό. Ναι. Anywhere. Anywhere, πας στον εισημερινό. Ναι. Κάθε 1000 χρόνια κάνεις ένα βήμα. Εντάξει, εννοείται. Κάθε 1000 χρόνια κάνεις ένα βήμα. Αν διασχίσεις όλων των εισημερινών, εντάξει, βγάλεις μια σταγόνα από τον Ειρηνικό ωκεανό. Φαντάστου, κάθε 1000 χρόνια ένα βήμα, διασχίσεις όλων των Ειρηνικών, βγάλεις μια σταγόνα από τον Ειρηνικό ωκεανό. Και θέλεις τον να αφιερώσει. Που να αφιερώσει, κάνεις μια κόλλα και βάλεις τη χαμέ. Πα, ναι. Ξαναγεμονείς τον. Ξαναφκερώνεις τον άλλη κόλλα. Όταν οι κόλλες φτάσουν τον ήλιο, θα είσαι περίπου στο 1/3 του αριθμού. Και να κρούσουν οι κόλλες, γιατί δεν είναι τέφλον. Καταλάβες όμως το scale του πόσο μεγάλο είναι. Ναι, εννοείται, ρε. Εγώ θέλω να γνωρίσω τον παπά. Την κουβέντα μου, ξέρω ότι κόφκωσε, αλλά η κουβέντα που λαλούς είναι ότι άμα διπλώσεις μια κόλλα α4 και πάει στο φεγγάρι. Αν τη διπλώσεις 42 φορές πρέπει να πάει στο φεγγάρι, ναι. Ο μάξιμο αριθμό που μπορεί να διπλώσει μια οποιαδήποτε κόλλα, οποιοδήποτε μεγέθο είναι 7 φορέ. Είναι κάπου, για μένα. Όχι, ένα ακριβώ 7. Όχι, ένεση. Αν είναι Kleenex. Πάλι 7 φορέ. Όχι, είναι 7, για σου πω γιατί. Έκαμε στο παραπάνω. Ρε. Fun fact, τέλεια γλυόρα. Τέλεια γλυόρα. Και όχι για εντάξει. Πρεσβεία Ιταλία, πρωί με έναν παρέα. Πάμε να πιάμε κάτι χαρτιά γιατί να πα σπουδάσω. Πα στα φώτα μετά που ήταν τα McDonald's. Τσιθκιό την ίδια ώρα, φίλε μου, πιάμε ασχημό καφέ. Μπαίνουμε McDonald's, δεν είσαι κολοχάρτη. Εντάξει, είναι Βαγδάτης μέσα, είναι ο κουταλού, έτσι φάση. Το λοιπόν, και εβάσταν ο παρέας, δυο Kleenex. Εμπάνω από αυτά. Εντάξει, το λοιπόν. Και ανοίξα και την πόρτα, και πάλι ο Μίτσης, έρχεται του Μέξικο κολοχάρτη εργοστασιακά. Ήταν να ολύσω, πάμε παρακά. Λοιπόν, να σου πω για το πιο μεγάλο λογοτεχνικό κομμάτι που υπάρχει στα ιστορικά που τότε που υπάρχει κόσμος στον πλανήτη. Το μεγάλο βιβλίο, ας πούμε. Λογοτέχνημα, να σου το πω. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, το πιο μεγάλο λογοτέχνημα που υπάρχει. Φίλε, βρίσκονται υπερβολικά αστείο. Παιχνίδια παίζεις. Video games. Of course. Εντάξει, okay. Ξέρεις το Smash Bros. Ναι, ρε. Το Super Smash. Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει. Το πιο μεγάλο λογοτεχνικό κομμάτι που υπήρξε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι ένα fan fiction. Ξέρετε μόνο το fan fiction. Ναι, ρε. Είναι fan fiction του Super Smash Bros. Το οποίο είναι 13 φορές το size της Ηλιάδας. Του Ομίρου και ακόμα συνεχίζεται. Πες μου ότι έγραψε το στραβός. Όχι, όχι. Έγραψε το ένας... Και ακόμα συνεχίζεται, γράφει ένας Μεξικάνος αυτή τη στιγμή που μιλούμε είναι στα 4 εκατομμύρια λέξεις και πάει. Εδώ σπράζει καρτέλ δικών του ρε, για να δώσω να θυκιάσαι ρόλος. Και το χάζιν ποιον είναι, ο κόσμος που δεθκευάσαι είναι λαλή ότι actual είναι πάρα πολύ καλό. Όχι, είναι και αφισβητούμενο. Όχι, actual, έχει ποιότητα. Ναι, αλλά ερώτηση.
Αν το αρκέψω τώρα, πότε είναι ο τελειός, πόσες σταγόνες του Ατλαντικού είναι να μου χρειαστεί. Ξέρετε να πάκα του ρίσω και άρτω, είναι φίλε, φοβερό του τον όμως. Ναι ρε, πολλά wow. Κάπα στο προηγουμένο βάλεις μια κόλλα να τέσσερα, αν πάεις στον ήλιο. Και δεν κρούσει κόλλα. Ναι, με τσίντες κόλλες και πια τσίντες κόλλες και κάνεις τέσσερα βιβλιοδεσία. Και να φτάσεις στον αντρίτον του βιβλίου του παρέα. Και γράφεις ο Guinness, μαλάκα. Και γράφεις ο Guinness, ναι, πιστεύει τα ούλα. Άνετα, ναι. Περίμενα, εδώ τώρα πώς είναι τα πιντώσεις του επόμενου. Θυμάσαι το peanut butter jelly time. Ναι, τρώνε το και ο Μπράιαν. Μπράβο. Εσύ ξέρεις το peanut butter jelly time. Με μπανανά. Πού να πάρεις τα κάτσου. Εδώ σπάντο. Λοιπόν, άκου τώρα πράγμα. Ο τραγουδιστής του peanut butter jelly time πέθανε μετά που μια εντεκάωρη πολιορκία με την αστυνομία σπίτι του. Επειδή. Εσάς οι όντζελοι μου ρε. Κάτι έγκλημα είχε κάνει και ήταν κλειωμένος έσω του και πολιορκούσαν τον η αστυνομία για 11 ώρες. Μέσα στις 11 ώρες κάποιος τον έπιαν τηλέφωνο, ο γαμπρός του βασικά, ναι, για να τον πείσει να παραδοθεί. Το πω είναι ποιος ήταν ο γαμπρός του, ο Snoop Dogg. Come on man, give yourself up man, motherfucker. Άντε ρε μάλλα, απλά FKX. Μάλλα, FKX αμέσως σκοτώσου γιατί πρέπει να το κάνουν τα μάντσις. Και στο τέλος αυτοκτόνησε, ναι. Άντε ρε. Άρα πολλά random πραγματά. Ήταν που έτρωε. PB&J. PB&J. Λοιπόν, ο Snoop Dogg πρέπει να βασικά πρέπει να φάσει όπως τον Μακάριο που ήταν κάποτε, που βάφτισαν όλα τα κοπελούθια του κόσμου και ξέρω εγώ και γαμπρός του. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι, πρέπει να έχεις 200 κουμπάρους. Α, ναι, μπορεί, ναι. Ενώ πως είσαι πάντα ανυψιός κάποιου που τον υπόκοσμο που ξέρεις και με ανυψιός του τάδι. Ναι, ο Snoop Dogg όποιου μιλήσει είναι φιούλη. Ενώ πως τους πολιτικούς τους δικούς μας που καλούν τους όλους τους γάμους και πάνε βάλουν φαγελούθια. Στέλνα μου μηνύματα εμένα να πω στο γάμο τους. Ξέρεις να μου είναι έτσι αμαλαγία. Μπορεί να μπορώ να έρθω να απαντήσω πίσω ρε φίλε, να σας ζήσουν έθαρτο. Θα χάσεις ούτε την δυνατότητα να απαντήσεις. Μπορεί να πω απλά στέλνουν. Και είναι πρόσεξη μας. Either way. Και μην σκείς μου το όσοι είναι κρεμασμένο. Either way. Λοιπόν, στη θέση του factor not πλέον, κάνουμε shower thoughts. Είδα το τρέιλερ σου. Μπράβο. Είδα και... Εντάξει, ήταν πολλά ωραία. Οκ, λοιπόν. Το πρώτο shower thought που να σου πω τώρα είναι ότι το στομάχι σου... Το δικό μου, το δικό μου αποκλείεται. Το δικό σου το στομάχι θεωρεί ότι ούλες οι πατάτες είναι μπουρέ. Πού δεν λέγαμε stand-up. Σκέφτομαι λίγο ότι όπως και αν η πατάτα που να φάεις, όπως και να είναι, το στομάχι σου νομίζει ότι είναι ούλες πουρέ. Δεν μπορώ να καταλάβει τη διαφορά. Και ο κόλος σου είναι ούλας κατά. Άλλο shower thought. Ξανατύχες σου να φάεις τιανιτάφκα με τιανιτόν κοτόπουλο. Όχι. Εντάξει, μπορείς όμως να φάεις. Ενώ σου είναι εκτός. Δαφκά βάλουν τα φαντασία. Αν μπαίνεις μέσα σε ένα πιάτο τιανιτών κοτόπουλων και τιανιτών αυκών, εν κοτόπουλων που τρώεις απλά σε διαφορετικές φάσεις της ζωής του. Ναι, είναι πριν και μετά. Πριν και μετά, ακριβώς. Εξήνει, είχα πάντα λαθασμένα χρησιμοποιούν επιχείρημα για τους vegans που τα είχαν τρώνε αυκά. Ότι πάλι εν κοτόπουλο. Ότι τρώτε, βασικά τρώτε έκτρωση. Εντάξει, και βρέθηκε μια τύπισσα και εξήγησε μου ότι δεν είναι γονιμοποιημένο το πράγμα και ξέρω κάτι κουβέντα. Oh my meatness. Ναι, προ-life να φανταστώ. Προ-life ή προ-choice. Προπό, ξέρω στα αρχή. Προπό. Κάποιος κάπου στον κόσμο είναι πολλά πιθανόν να σπάσει το ρεκόρ του Usain Bolt για 100 μέτρα σε κάποια φάση που είναι να βουρά για να γλιτώσει τη ζωή του και δεν το ξέρει. Ναι, ναι, είναι μαλαγιά του το. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να έχει κάμερες πάντως. Όχι ρε, ειδικά μες στη ζούγκλα. Τούτον πες ότι είναι τίποτε οκ. Πες είναι τίποτε οκ τούτον. Κάπου στον κόσμο υπάρχει κάποιος ο οποίος έφαγε την πιο πολύ μαγιονέζα μέσα σε μια ημέρα και δεν το ξέρει. Κάπου στην Αμερική εννοείς. Υπάρχει κάποιος που έφαγε 100%. Ρε, μεν το πεις. Ποιοι είναι οι μέοι ο Ιτσερς ρε. Μεν το πεις γιατί η Ινδία έχει τόσο πολύ κόσμο. Είναι με τον κόσμο που πάει. Η Κίνα έχει παραπάνω και μπορεί να μην ξέρουν τα μόνοι μαγιονέζα. Με την ίδια λογική, ακόμα δεν βρέθηκε κάποιος να μου δώσει μια απάντηση η οποία να με ικανοποιεί. Όχι η Κίνα, η Ινδία με τόσα εκατομμύρια δις κόσμων. Γιατί αν βρέθονται 11 πλάσματα που να ξέρουν να παίζουν μάπα. Δεν τους ενδιαφέρει ρε. Πότε λέει ο φίλος μου ο Παπλίδης σαν να λύσεις ας πούμε Ινδός μπασκετπολίστας. Εν είστε. Γιατί. Διότι είναι αιτία. Μπορεί να του στερεότυπο. Στερεότυπο. Ρατσιστή. Μπορεί να του έρχεται natural ρε φίλε. Να ξέρει να παίζει μάπα, να ξέρει να παίζει μπάσκετ. Έχει ρε, παίζουν ρε.
Αλλά δεν ξέρω. Πόσους Κύπριους ξέρεις που... Όχι, εμείς στείλαμε και κανένα στην NASA. Πόσους Γιάννιες ξέρεις που είναι πλάσματα, ας πούμε. Φίλε, τώρα που το λαλείς... Κανένα. Καταλάβες. Τούτο είναι το ζουμίνου λίστης εκπομπής ως τώρα. Γιατί τώρα είναι... A fact. Είναι ανάμεσα μας. Είναι, ναι. Εν τούτο, ότι... Ξέρεις την κουβέντα με τον Γιάννη τον Κόλο. Ποιον πουλούς. Όχι, τον έναν τον Γιάννη τον Κόλο, ξέρεις το. Ένας ήταν. Επιέννα να αλλάξει το όνομα του. Πού πας και αλλάξεις το όνομα σου. Ληξιαρχείο. Ληξιαρχείο πληθυσμού. Του πολίτη, Γίνα. Πού Γίνο. Επιέ για να αλλάξει το όνομα του ήταν το όνομα του. Και αν του είναι τι είναι το όνομα σας, Γιάννης Κόλος. Και αν του τι θέλετε να κάνουμε το Κόλος. Και αν του είναι το Γιάννης που θα αλλάξω. Ναι, αλλάξε, ναι, Πέτρης Κόλος. Ναι, ρε φίλε. Γιάννης. Πώς σου έφανηκε. Και όσο Γιάννης. Ναι, ο Κόλος. Ήταν εντάξει, ξάκουσα τόσο. Τέλειο. Εν μπορείς να το ακούσαν να το... Έχεις shower thoughts εσύ. Shower thoughts. Σκέφτεσαι τίποτε. Φίλε, κάνω μονολόγους την ώρα που κάνω μπάνιο. Δεν είσαι κανένα. Έχω πάρα πολλά shower thoughts εγώ και απλά προσπαθώ να μην τα σπουρτίσω όλα μέσα σε έναν επεισόδιο γιατί σκεφτούμε συνέχεια πράγματα και παραπάνω φορές βλακία. Κοίτα, σου πω κάτι. Σαν stand-up comedian, ό,τι και αν είμαι, τούτα τα shower thoughts δεν ξέρω αν είναι δικά σου, αν τα βρίσκεις, αν εμπνέεσαι. Έχει κάποια που είναι δικά μου, έχει κάποια που τα βρίσκω. Τούτα είναι απίστευτα one-liners αν μαθαίνεις να τα κάνεις, αν πάει να τα γυρίσεις με λίγο punchline. Που τα μισά ο κύριο Τσάμε, γιατί δεν τα καταλάβει. Να κλείσουμε και να τα πούμε. Thank you very much που ήρθες, πέμε μας, κυρία Σπρί. Απορία. Ναι, ρε. Shower thought. Ο μονολόγος είναι επειδή μιλάς μόνος σου ή επειδή δεν σ' ακούει κανένας. Και τα σκέω ταυτόχρονα. Όχι, όχι, περίμενε. Εξαρτάται πόσο δυνατά φωνάζεις. Όχι ρε, μονόλογος αφού μπορείς να στέκεσαι μπροστά που γινόν και μιλάς μόνο εσύ και πάλι μονόλογος είναι. Το μονόλογος του Μάικ μες στον μπάνιο ρε. Είναι μονόλογος επειδή μιλά μόνος του ή επειδή δεν τον ακούει κανένας. Ευχαριστούμε που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Thank you που ήρθες σήμερα. Εκαρτώ να μου σύρεις καμιά μπλακ με τάλια όμως, έτσι θα σου πω. Να κάνουμε και άλλα επεισόδια. Don't ανησυχείς. Don't ανησυχείς. Donuts. Να σας δούμε. Μπορεί να σας ξαναδούμε. Thank you very much. Bye bye. Ciao, ciao.